πως περάσατε κρίσεις. Φτάσατε ποτέ κοντά στο διαζύγιο? Υπάρχει ζευγάρι που σε όλα αυτά τα χρόνια μαζί, τόσα πολλά χρόνια, να μην έχει έτσι σε σύγκρουση. Υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο εσύ θα κάνεις ένα βηματάκι πίσω, ένα βηματάκι μπρος στον εγωισμό σου. Ποιος κάνει συνήθως το πρώτο βήμα? Και οι δύο, γιατί η σχέση μας είναι ειλικρινής, αγαπάμε ένας τον άλλον, μεγαλώνουμε μαζί. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε σίγουρα ο ένας τη ζωή χωρίς τον άλλον. Ποιο ζηλεύει περισσότερο, εσύ ή η Μαρία? Γενικά δεν δίνουμε δικαιώματα ένα στον άλλο για να ζηλέψει. Πες μου κάτι πολύ αστείο. Έχουμε βρεθεί, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος στην Κύπρο, σε κάτι εγκαίνια, και επιδεικτικά μια γυναίκα έχει έρθει και έχει κάτσει μπροστά της για να με κοιτάει εκεί. Εκεί είναι το νύχι, το δόντι, ξέρεις, που βγάζουν οι γυναίκες. Δεν... Αλλά πάντα κόσμια. Τις όρμησε? Όχι, αλλά. Με πολύ ωραίο τρόπο κάτι της είπε, φαντάζομαι. Ο κόσμο είναι ένα πράγμα, ξέρεις τώρα, τι κρίμα. Έχουν υπάρξει στιγμές να έχουμε βρεθεί, ξέρω εγώ, στο εμπορικό κέντρο και να τις πρόχνουμε γενικά για να μιλήσουν παλιότερα. Να τις πρόχνουν κυριολεκτικά, δηλαδή σε φάση να αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Όταν η Ισμήνη σου είπε ότι θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, τι της είπες? Ότι πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ. Έχει δύσκολη εφηβεία? Ναι, έχουμε δύσκολη εφηβεία. Ναι. Είσαι αυστηρός μπαμπάς? Η Μαρία είναι πιο αυστηρή? Η Μαρία είναι πιο αυστηρή. Είχες πει όμως πριν 2-3 χρόνια, περιμένω, μου φέρει αγόρι στο σπίτι. Έφερε? Το έφερε, ναι. Για πες, Βιάννη, πώς αντέδρασες? Όπως ένας νορμάλ άνθρωπος. Κόβεις από πάνω μέχρι κάτω, βλέπεις το τι συμβαίνει, ελέγχεις παρέες, ελέγχεις πράγματα. Και μετά λες, εντάξει, το παίρνεις απόφαση και λες ότι το παιδί πρέπει να πάθει για να μάθει, ή να μάθει να προστατευτεί για να μην πάθει.